Είναι η εκπομπή Κόκκινη Ζώνη. Είμαι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η επικαιρότητα τρέχει. Ευτυχώς ανασύρθηκε από τη θάλασσα σώος ο πιλότος μας, ο Παναγιώτης Αποστολάκης. Μπείτε μέσα στο europos.gr να δείτε το νεαρό αυτό παιδί των 29 ετών, το οποίο πετούσε, ήταν ο χειριστής ενός υπερσύγχρονου αεροπλάνου αμερικανικής κατασκευής F-16 Block 52 Viper. Συνέβη όμως αυτό που συνέβη. Το αεροπλάνο καταστράφει, ευτυχώς ο πιλότος σώθηκε. Για να πάμε να δούμε λεπτομέρειες από αυτό το ατύχημα, που ευτυχώς δεν ήταν δυστύχημα, αλλά δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Να συνδεθούμε με το pronews.gr και με τον εκδότη και διευθυντή, τον κύριο Τάσο Γκουριώτη. Καλησπέρα κύριε Γκουριώτη. Δεν τον έχουμε. Λοιπόν, τι θέλουμε να δούμε μαζί με τον κύριο Γκουριώτη. Να δούμε τι σημαίνει ότι σβήνει ο κινητήρας ενός τόσο σύγχρονου αεροπλάνου. Δεν μιλάμε για ένα απλό F-16. Όπως είπα, μιλάμε για ένα F-16 Viper Block 52. Το τι σημαίνει αυτό θα το εξηγήσουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, για να έχετε και εσείς εικόνα. Όπως είπα, το μείζον είναι η ζωή των πιλότων μας. Η ζωή των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Η υπέρτατη αξία. Αλλά η δημοσιογραφική έρευνα δεν μπορεί να σταματάει εδώ. Καλησπέρα κύριε Γκουριώτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Για δώστε μου μια εικόνα σας παρακαλώ για το περιστατικό και δώστε μου και τις δικές σας πληροφορίες. Καταρχήν είχε απογειωθεί από την 337 πτέρυγα μάχης, έτσι δεν είναι? Μοίρα. Μοίρα μάχης. Από την 337 μοίρα, μοίρα, ναι, ναι, ακριβώς. Πτέρυγας μάχης, ακριβώς. Που εδρεύει στη Λάρισα. Στη Λάρισα, ακριβώς. Για πείτε μου τώρα, πώς έγινε και τι έγινε? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που αναφέρουν είναι ότι πρόκειται για μία από τις συνήθεις ασκήσεις, ναι, αερομαχίας, και κράτησε ο κινητήρας. Δεν ήταν Viper, κυκλοφορεί μία φημολογία ότι πιθανότατα, ότι πιθανό να ήταν από τα καινούργια τα εξυγχρονισμένα στο επίπεδο Viper. Εγώ αυτή την πληροφορία έχω, δεν την έχω διασταυρώσει όμως, ναι, άρα τη λέω με κάθε επιφύλαξη. Σας το λέω υπεύθυνα, ότι δεν ήταν, Viper. Δεν ήταν, ωραία, πολύ ωραία. Από τα εξυγχρονισμένα δεν Viper. Ήταν. Όλα τα εξυγχρονισμένα Viper μέχρι στιγμής έχουν κατευθυνθεί στις μοίρες της 115 στη Σούδα. Στη Σούδα. Αυτό είναι, ήταν ένα από τα 52 Plus, τα οποία παραγγέλθηκαν. Block 52 Plus, ναι. Block 52 Plus, 16 Block 52 Plus, τα οποία παραγγέλθηκαν με απόφαση του Κισέα το 1999 από το Σιμίτι, 50 αεροσκάφη, και ολοκληρώθηκαν οι παραδόσεις τους 3 χρόνια μετά, το 2002 με 2003. Τώρα, πώς δικαιολογείται σε τόσο αξιόμαχο αεροπλάνο και με τέτοια συντήρηση εδάφους, πώς δικαιολογείται το κράτημα του κινητήρα? Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί ήσασταν φυτεύσατε, εγώ έχω κλείσει 40 χρόνια στη δουλειά. Το ξέρω. Αλλά εσείς έχετε φυτεύσει και υπουργός άμυνας. Όλα τα αεροπλάνα πέφτουν. Και ειδικά όλα τα μαχητικά αεροπλάνα που εκτελούν αποστολές. Το κράτημα του, ένα κράτημα κινητήρα είναι μία από τις συνήθεις αιτίες. Η συνηθέστερη αιτία, δεν ξέρουμε εμπροκειμένο αν αυτό είναι, η συνηθέστερη αιτία είναι το ανθρώπινο λάθος, να γνωρίζετε. Δεν λέω ότι συνέβη ανθρώπινο λάθος. Πιθανότατα να υπάρχει κράτημα κινητήρα, να μην μπόρεσε να γίνει επανεκκίνηση του κινητήρα. Θα τα δείξει η έρευνα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι σώθηκε ο πιλότος. Συμφωνώ. Τα μηχανήματα τα ξαναβρίσκουμε. Συμφωνώ. Και ξαναφτιάχνονται. Συμφωνώ. Οι άνθρωποι δεν ξαναφτιάχνονται. Συμφωνώ. Οπότε το πιο σημαντικό είναι ότι σώθηκε ο πιλότος. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι η εκπαίδευση των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας είναι σκληρή. Και πρέπει να είναι σκληρή. Και είναι και επικίνδυνη. Και αναγκαστικά. Διότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια πραγματική απειλή,
θα πρέπει να, να εκπαιδεύεσαι όπως θα πολεμήσεις. Σε συνθήκες πολέμου, ναι. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν, είναι αυξημένα τα ρίσκα. Δεν είσαι ούτε η αεροπορία της Ολλανδίας, δεν είσαι ούτε η αεροπορία του Βελγίου. Είσαι μια αεροπορία η οποία είναι προορισμένη να πολεμήσει και γι' αυτό χτίζεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες για τη δύσκολη ώρα. Τώρα, θέλω να σημειώσουμε όμως κάτι το οποίο έχει τη δική του σημασία και θα πρέπει να επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με αυτό σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Εκπαιδευόμαστε σε τακτικές διείσδυσης οι οποίες είναι επίσης πολλών δεκαετιών. Αυτές οι τακτικές διείσδυσης, αυτού του είδους η εκπαίδευση που κάνουν ακόμα και μέχρι σήμερα, και δεν εννοώ τις αερομαχίες μόνο, εννοώ κυρίως τις αποστολές αέρος εδάφους. Να σας πω ότι έχω την τιμή να έχω πετάξει όλα τα μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας, με ξέρεις το Ραφάλ που παραλήφθηκε πριν από 2 χρόνια. Επί εποχής Σπύλιου Σπυλιωτόπουλου, Όχι, όχι. Το επί εποχής του συγκεκριμένου δεν πέταξα κανένα. Από παλαιότερα. Παλαιότερα. Από τα Block 30, από το F-16 Block 30, τα Phantom τα F-4 σε μια συγκλονιστική πτήση, πραγματικά συγκλονιστική πτήση, γι' αυτό το αποκαλώ προνόμιο, και βέβαια με τα Mirage 2005. Λοιπόν, οπότε έχω και ένα λόγο, μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω για το είδος της εκπαίδευσης, το πώς εκπαιδεύονται όχι στις αερομαχίες μόνο, αλλά και πώς εκπαιδεύονται σε αποστολές αέρος εδάφους. Ειδικά στις αποστολές αέρος εδάφους, αυτό που κάνουμε τώρα ανήκει στο παρελθόν. Αυτού του είδους η εκπαίδευση, και γι' αυτό έχουμε δυστυχώς, είμαστε η πρώτη αεροπορία σε απώλειες εν καιρό ειρήνης. Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το λίγο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα έδειξαν οι πόλεμοι από το 1991, όταν οι Βρετανοί πηγαίνανε με τα Tornado να βομβαρδίσουν το Ιράκ και χάσανε τα περισσότερα αεροπλάνα από όλους τους συμμάχους, γιατί πηγαίνανε από πάνω από το αεροδρόμιο για να τους ρίξουν διασπορείς πυρομαχικών και τους κατεβάζανε οι Ιρακινοί. Κρίθηκε αργότερα σε πολέμους όπως στη Γεωργία. Άρα τι πρέπει να γίνεται, πάμε στο διατάφτα. Και το πλήρωσαν, για να φτάσουμε στο σήμερα, το πλήρωσαν πολύ ακριβά οι Ρώσοι στον πρώτο χρόνο του πολέμου, όταν έστελναν υπερσύγχρονα υποστρατηγικά Σουχόι 34 και κάνανε χαμηλές διεισδύσεις, κάνανε βομβαρδισμούς πάνω. Αυτά τελειώσανε. Τα αντιεροπορικά, τα σύγχρονα αντιεροπορικά δεν συγχωρούν τίποτα τέτοιο. Δεν μπορείς να πλησιάζεις τα 5 με 7 χιλιόμετρα μέσα από χαράδρες, ελπίζοντας ότι δεν θα σε πετύχει το αντιεροπορικό. Σήμερα τα όπλα, τα stand-off weapons, τα όπλα μακρού βεληνικούς θα κρίνουν την αποστολή και κυρίως θα κρίνουν αν θα επιβιώσει ο πιλότος. Αυτό είναι το α και το μ. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Όχι, είναι το πιο σημαντικό, σας μιλάω αυτή τη στιγμή σε όλες τις αποστολές αέρος εδάφους. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αεροπορίες οι οποίες να εκπαιδεύονται στο ότι θα πάω από πάνω να ρίξω τη βόμβα ή θα κάνω άφεση της βόμβας στα 5, στα 7, στα 8, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αεροπορίες. Γιατί, έχει χαθεί και ο πιλότος, μπορεί να καταρριφθεί και η βόμβα. Γιατί κατά τη γνώμη σας... Γιατί κατά τη γνώμη σας... Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή των σχεδίων διεξαγωγής ασκήσεων που συνιστούν πολεμικές προσομοιώσεις. Δεν έχει γίνει καμία. Τα μοναδικά, διαθέτουμε κάποια όπλα, κάποια λίγα όπλα. Αν δούμε με τι ταχύτητα καταναλώνονται τα όπλα στην Ουκρανία, σε μια σύγκρουση όπως η Ουκρανία, ή και σε μια μικρότερη ένταση σύγκρουση όπως η Αρμενία, παραδείγματος χάρη, αυτά είναι
πολύ καλά για 2, 3, 4, 5, 6, μια εβδομάδα πολέμου. Μέχρι εκεί. Αν εξαιρέσουμε τα σκάλπ, εν πάση περιπτώσει, και κανένα δύο άλλα αμερικάνικα τα οποία έχουν μια ακτίνα 35-40 χιλιόμετρα, όλα τα άλλα δεν είναι κατάλληλα για μια σύγχρονη σύγκρουση. Θέλω να σας πω ότι ακόμα άρα και λέτε λοιπόν, για να μας καταλαβαίνουν και οι μη μεμοιημένοι, λέτε ότι χρειαζόμαστε βαλιστικά συστήματα. Όχι βαλιστικά συστήματα. Χρειαζόμαστε όπλα μακρού βεληνικούς. Όπλα όχι μικρού, αλλά μεγάλου βεληνικούς. Αυτό λέτε. Όπλα μεγάλου βεληνικούς. Να μπορεί το αεροπλάνο να χτυπάει. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι επηρεασμένος από τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες. Ναι. Και τα περιοδικά. Οι τηλεθεατές σας. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Οι Τούρκοι στην παραγγελία που κάνανε τώρα των 80 στην Αμερική. Στην Αμερική, ναι, στην Αμερική. Έτσι, η αναβάθμιση και η παραγγελία, ναι. Των 119 συνολικά, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, ναι. Το πρώτο που κάνανε στα αυτά τα να τους βάλουν όπλα μακρού βεληνικούς σε αποστολές αέρος εδάφους και πήραν τον καινούριο αμερικανικό πύραυλο για αερομαχίες που καταρρύπτει στα 160 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Το πρώτο. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί το καλύτερο αεροπλάνο όταν δεν έχει όπλα είναι καταρρύψιμο. Μάλιστα. Τελείωσε. Με τα σύγχρονα αντιεροπορικά που υπάρχουν. Σαφής. Νομίζω τώρα γίναμε πλήρως αντιληπτοί. Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να σχολιάσουμε ένα-δύο πράγματα ακόμη από την επικαιρότητα. Έχουμε ξαφνικά μία αναζωπήρωση της έντασης σε διπλωματικό επίπεδο, τουλάχιστον για την ώρα, ελπίζω να μην προχωρήσει αυτή η υπόθεση, μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ελληνικής Κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, κύριε Γκουριώτη, εγώ ως Υπουργός Αμήνης, αλλά και ο τότε Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, από την εποχή που είμαστε στην αντιπολίτευση και ήμουνα τομεάρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και ο Σαμαράς αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τιμήσαμε την υπογραφή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ. Είμαστε εκείνοι που ανοίξαμε το θέμα της Αλεξανδρούπολης και του Στεφανοβικίου σε ό,τι αφορά τη χρήση τους από τις αμερικανικές και νατοικές ένοπλες δυνάμεις. Ήμουνα εγώ που έφερα το Ισραήλ, ήμουνα εγώ που ξεκίνησα με μεγάλη ένταση την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Έφερα εδώ μέρος του στόλου, του Ισραηλινού στόλου. Κάναμε κοινές ασκήσεις με εξοπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του Αιγαίου και μάλιστα μεταξύ 6 και 10 μιλίων στον αέρα, για να μην μπορούν οι Τούρκοι να κουνηθούν εκεί με τα Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πλήρως εξοπλισμένα μαζί με τα δικά μας και ούτω καθεξής. Ωστόσο, ήμουνα εγώ που πήγα και στη Μόσχα. Ήμουνα εγώ που συνάντησα τον Σεργέη Σοϊγκού, υπουργό αμήνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που εξακολουθεί να είναι και σήμερα στο πόστο του. Ήμουνα εγώ που κάλεσα στο γραφείο μου τη Ροζομπορών Εξπορτ, δηλαδή την ηγεσία της ρωσικής στρατιωτικής αμυντικής βιομηχανίας, για να αγοράσω ως Υπουργός Αμήνης της Ελληνικής Δημοκρατίας ανταλλακτικά για όλα τα εξοπλιστικά συστήματα ρωσικής κατασκευής που είχαμε στα νησιά μας. Εμείς τα συντηρήσαμε τότε. Λοιπόν, δεν ανατρέψαμε καμία ισορροπία. Στους Ρώσους συνομιλητές μου ξεκαθάριζα ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, θα παραμείνουμε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και θα είμαστε συνεπείς ως προς το ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να συνομιλούμε και μαζί τους και βεβαίως θέλουμε να διευρύνουμε τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Ξαφνικά βλέπω σήμερα μία ανακοίνωση της κυρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργού, του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία πραγματικά ήταν, πώς να το πω δηλαδή, ήταν σχεδόν με πολεμική διάλεκτο διατυπωμένη. Να το σχολιάσετε παρακαλώ αυτό. Βλέπουμε δυστυχώς μία ένταση
ειδικά από ελληνικής πλευράς, απέναντι στη Ρωσία, η οποία πραγματικά είναι κατανόητη σε κάποια επίπεδα. Δηλαδή, το να σταθείς δίπλα στην Ουκρανία, όπως έχει σταθεί όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, με εξαίρεση 2-3 χώρες, το να στηρίξεις τον Ζελένσκι. Και αυτό είναι μια επιλογή. Σωστή ή λάθος, δεν θα την κρίνω, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή. Το να τους δώσεις εκτός ό,τι θέλουν όλες τις διευκολύνσεις τις, ακόμα και τα πολύτιμα ελληνικά πυρομαχικά, και αυτό είναι μια επιλογή από τη στιγμή βέβαια που κανονίσεις με τους λοιπούς συμμάχους ότι θα πρέπει να στα αντικαταστήσουν και θα πρέπει να επιβραβευτείς για αυτή τη στήριξη, έτσι, με αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι μια επιλογή. Το να λες, το να στέλνεις μηνύματα όπως αυτά που είπε η Ζαχάροβα και μου προκάλεσαν πραγματικά, γελούσα μέσα μου. Έστειλαν ένα μήνυμα στη Ρωσία. Η Ρωσία τους ζήτησε να εφαρμόσουν τη συνθήκη της Βιέννης για να ψηφίσουν οι Ρώσοι της Ελλάδας στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας. Αυτό συνέβη σε όλο τον δυτικό κόσμο, έτσι. Ναι, σε όλο τον δυτικό κόσμο. Όλες οι και παντού. Καθυστερούσαν, κάποια στιγμή είχαν πει πριν μερικούς μήνες ότι δεν θα αφήσουν τους Ρώσους ψηφοφόρους να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές. Στην Ελλάδα εδώ λέτε. Αυτούς που ζούνε. Όχι, γενικά αυτούς που ζούνε στα δυτικά κράτη. Όχι, ψήφισαν. Σε όλα τα δυτικά κράτη ψήφισαν. Είναι θέμα παραβίαση της συνθήκης της Βιέννης που τα καθορίζει όλα αυτά. Συνένεσαν, εν πάση περιπτώσει, όλα τα δυτικά κράτη και μιλάει και στοχοποιεί η Ζαχάροβα, ειδικά την Αθήνα, και λέει, να ξέρετε ότι η Ελλάδα μας απάντησε, λέει, μόλις στις 8 Μαρτίου, δηλαδή μερικές μέρες πριν τις εκλογές, ότι θα επιτρέψει να ψηφίσουν οι Ρώσοι για τις εκλογές της προεδρικές. Και συνοδευόταν, μάλιστα, λέει, και από τη φράση «συνενούμε να ψηφίσουμε». Απρόθυμα. Αλλά απρόθυμα. Ναι. Ειλικρινά σας μιλάω ότι αυτά δεν ξέρω κατά πόσον είναι έξυπνα. Ειλικρινά σας μιλάω ότι το να στείλεις όπλα στην Ουκρανία είναι μια επιλογή. Σωστή ή λάθος, θα κριθεί από την ιστορία. Το να γράφεις μέσα σε μία απάντηση ότι ναι, θα δεχθώ θα συμφωνήσω με τα περιεχόμενα της Βιέννης, αλλά απρόθυμα, αυτό πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσον είναι έξυπνο. Και μάλιστα, τι θέλει να πει, τι θα πει απρόθυμα. Απρόθυμα. Ενώ την ίδια στιγμή, ίδια στιγμή η Τουρκία παίρνει όπλα, παίρνει ένα μεγάλο πακέτο αεροπορικών εξοπλιστικών συστημάτων F-16, αναβαθμισμένα, Viper κτλ. Δηλαδή είναι η Τουρκία πουλάει. 119, ένα λεπτό, ένα λεπτό. 119, η Τουρκία παίρνει σωρία άλλου εξοπλιστικού υλικού για τις ένοπλες δυνάμεις της. Η Τουρκία κρατάει τους S-400. Η Τουρκία κρατάει τους S-400. Δεν τους έδωσε πίσω, δεν τους απενεργοποίησε, τους έχει στο προστάσιο της. Η Τουρκία ξαναέγινε το χαϊδεμένο παιδί του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα η Τουρκία συναλλάσσεται και συνομιλεί με τη Ρωσία κατά τρόπον δηλαδή συνεχή και αδιάλειπτο. Λοιπόν, για να έχουμε εικόνα τι σημαίνει μεγάλη πολιτική του Ερντογάν, έτσι. Τι σημαίνει μεγάλη πολιτική του Ερντογάν. Αντίπαλος της χώρας, εχθρός της Ελλάδος, αλλά για τη χώρα του μεγάλος ηγέτης. Και να κάνουμε συγκρίσεις. Θα το εντοπίσω, κοιτάξτε, θα το εντοπίσω σε ένα σημείο, αυτά που είπατε. Η Τουρκία πουλάει και μοσχοπουλάει στην Ουκρανία τον εξοπλισμό της. Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό. Εδώ τον δίνουν και δωρεάν. Αυτό είναι το σωστό, είναι πραγματικά ακατανόητο. Είμαστε δεδομένοι εμείς, είμαστε δεδομένοι, δυστυχώς. Δεδομένοι. Ναι, το να είσαι δεδομένος είναι κακό. Είναι κακό, είναι κακό και, ναι, είναι στις ανθρώπινες σχέσεις. Σύμφωνο. Συμφωνώ. Και μεταξύ κρατών, δυστυχώς. Συμφωνώ. Έτσι. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γκουριώτη, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίε